Διαβάσουμε από τη σελίδα 900, σελίς 900, από το Καταλουκάν Ευαγγέλιο, πρώτο κεφάλαιο και 26 εδάφιο. Σελίς 900, Καταλουκάν Ευαγγέλιο και 26 εδάφιο. Εδέ το μηνύ το έκτη, απεστάλλει άγγελος Γαβριήλ υπό του Θεού εις την πόλη της Γαλιλαίας, ονομαζομένη Ναζαρέτ, και προς παρθένων ιραβωνισμένη με άνδρα, ονομαζόμενον Ιωσήφ εξήκου Δαβίδ, και το όνομα της παρθένου Μαριάμ. Και εισελθόν ο άγγελος προς αυτήν, είπε: «Χαίρε και χαριτωμένη, ο Κύριος μετασού ευλογημένη, σύ εν γυναιξή». Εκείνη δε ειδούσα, διαταράχθη δια των λόγων αυτού, και διαλογίζει το οποίο στάχα ή το ασπασμός ούτος. Και είπε ο άγγελος προς αυτήν: «Μη φοβού Μαριάμ, διότι έβρες χάριν παρά το Θεό. Και ειδού θέλεις συλλάβει εγκαστρή, και θέλεις γεννήσει ιόν, και θέλεις καλέσει το όνομα αυτού Ιησούν. Ούτως θέλει είστε μέγας, και Υιός υψής του θέλει ονομαστεί. Και θέλει δώσει σε αυτόν Κύριος ο Θεός των θρόνων, Δαβίδ του πατρός αυτού. Και θέλει βασιλεύσει επί των οίκων του Ιακώβ εις τους αιώνας, και της βασιλείας αυτού δεν θέλει είστε τέλος». Είπε δε η Μαριάμ προς τον άγγελον: «Πώς θέλει είστε τούτο, επειδή άνδρα δεν γνωρίζω?» Και αποκριθείς ο άγγελος είπε προς αυτήν: «Πνεύμα Άγιον θέλει επέλθει επί σε, και δύναμις του υψίστου θέλει σε επισκιάσει. Δια τούτο και το γενόμενον εξού Άγιον θέλει ονομαστεί Υιός Θεού. Και ειδού Ελισάβετ συγγενή σου, και αυτή συνέλαβεν Ιόνι στο γύρας αυτής. Και ούτως είναι μην έκτωσης αυτήν την καλουμένη στήραν. Διότι ουδέν πράγμα θέλει είστε αδύνατον παρά το Θεό». Είπε δε η Μαριά: «Μηδού η δούλη του Κυρίου, γέννητο εις εμέ κατά το λόγο σου, και ανεχώρησεν απ' αυτής ο άγγελος». Σηκωθήσα δε η Μαριά εν τες ημέρες ταύτες, υπήγε με τα σπουδή στην ορεινήν εις πόλην Ιούδα, και εισήλθεν εις τον οίκον Ζαχαρίου, και εισπάστη την Ελισάβετ. Και ως οίκουσεν η Ελισάβετ των ασπασμών της Μαρίας, εσκύρτησε το βρέφος εν τη κοιλία αυτής, και επλήστη Πνεύματος Αγίου η Ελισάβετ, και ανεφώνησε με τα φωνής μεγάλης και είπε: «Ευλογημένη σοι εν γυναιξή, ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, και πόθεν μη τούτο να έλθει μήτρη του Κυρίου μου πρόσμε, διότι ειδού καθώς ήλθεν η φωνή του ασπασμού σου εις τα ότα μου, εσκύρτησε να αγαλιάσει το βρέφος εν τη κοιλία μου. Και μακαρία η πιστεύσασα, διότι θέλει γίνει εκπλήρωση των λαληθέντων προς αυτήν παρακυρίου». Και είπε η Μαριά: «Μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριον, και ηγαλίασε το πνεύμα μου εις τον Θεόν το σωτήρα μου, διότι επέβλεψεν επί την ταπείνωση της δούλης αυτού. Επειδή ειδού από του νυν θέλουση με μακαρίζει πάσε έγενε, διότι έκαμεν σε με μεγαλία ο δυνατός, και άγιον το όνομα αυτού, και το έλεος αυτού εις γενεάς και γενεών επί τους φοβουμένους αυτών. Ενήργησε κρατεός δια του βραχίωνος αυτού, διεσκόρπισε τους υπερηφάνους κατά τα διανοήματα της καρδίας αυτών, εκρύμνησε δυνάστας από θρόνων και ύψωσε ταπεινούς, πεινώντας ενέπλησεν από αγαθά, και πλουτούντας εξαπέστειλεν κενούς. Εβοήθησεν Ισραήλ των δούλων αυτού, ενθυμηθείς το έλεος αυτού, καθώς ελάλησε προς τον πατέρα Σιμών, προς τον Αβραάμ και προς το σπέρμα αυτού εις τον αιώνα». Έμεινε δε η Μαριά μετ' αυτής έως τρεις μήνας, και υπέστρεψεν εις τον οίκον αυτού. Αμήν. Ήλθε το πλήρωμα του χρόνου. Περάσανε οι 69 εβδομάδες ετών από το διάταγμα να οικοδομηθεί το τείχος της Ιερουσαλήμ, και πλέον τώρα, γιατί όλα όσα γίνονται στο ανθρώπινο γένος αλλά και στη ζωή του κάθενος από μας είναι μέσα σε ένα απόλυτο, σε λεπτομέρεια ημερολόγιο, ορολόγιο πρόγραμμα που ο Θεός έχει προγραμματίσει για τον κάθεναν από μας, και δεν μπορεί κανείς να το χαλάσει παρά μόνο ο ίδιος ο άνθρωπος. Μόνο ο ίδιος ο άνθρωπος μπορεί, απομακρυνόμενος από το Θεό, καθώς ο Θεός μας αγάπησε με αγάπη αιώνια, μας ήλκησε με έλεος και μας αποκάλυψε τον Ιησού Χριστό, μόνο ο ίδιος ο άνθρωπος μπορεί να απομακρυνθεί από την αγάπη του Θεού Πατρός,
που εκδηλώνεται με τη χάρη του Θεού που εφανερώθη εις πάντα στους ανθρώπους, η οποία εμάς μόνο διδάσκει. Εμάς. Ποιοι είμαστε εμείς? Έλατε. Εμείς που δεχθήκαμε τον Ιησού Χριστόν και μας έδωσε εξουσία να είμεθα τέκνα Θεού, όσο συνεχίζουμε να δεχόμεθα τον Ιησού Χριστόν, όχι με λόγια και με γλώσσα, με έργο και με αλήθεια. Όσο συνεχίζουμε να δεχόμεθα τον Ιησού Χριστόν με έργο και με αλήθεια, τόσο ο Πατέρας Θεός πραγματικά φανερώνει το υπέροχο πρόγραμμά του δια του Ιησού Χριστού στη ζωή μας. Έτσι λοιπόν έφτασε το πλήρωμα του χρόνου και ο Πατέρας Θεός εξέλεξε δύο οικογένειες. Γιατί αυτές? Έλατε. Εξέλεξε τον Ζαχαρία και την Ελισάβετ και μας λέει ο Λόγος του Θεού γιατί. Γιατί αμφότεροι σαν δίκαιοι ενώπιον του Θεού, μα όχι με τη δικαιοσύνη την ανθρώπινη που είναι ο ζυρπαρό ημάτιο, με τη δικαιοσύνη του Θεού που είναι ο Λόγος του Θεού, το θέλημα του Θεού. Δίκαιοι, και η δικαιοσύνη τους απεκαλύπτω το διότι περπατούσαν πάντοτε σε όλες τις εντολές του Κυρίου και σε όλες τις δικαιοσύνες, σε όλα τα δικαιώματα του Θεού. Και εν τέλει μέσα σε αυτό το περπάτημά τους ήταν απολύτως αμέμπτη, χωρίς μομφή απάνω τους. Γιατί τους εξέλεξε αυτούς? Γι' αυτό. Γιατί όσους προεγνώρισε ο Θεός, τούτους και προώρησε να γίνουν σύμμορφοι με την εικόνα αυτού, και ποιους προεγνώρισε? Τους αγαπώντας αυτόν. Αυτούς δηλαδή που γνωρίζει από καταβολής κόσμο ο Θεός, γιατί δεν υπάρχει παρελθόν παρόν και μέλλον στο Θεό, τα πάντα είναι ένα αιώνιο παρόν, γνωρίζει ότι κάποτε στη ζωή τους θα εκλέξουν τον Ιησού Χριστόν, και δεν είναι μόνο αυτό το βασικό, δηλαδή θα ανταποκριθούν στην πρόσκληση και στην αγάπη του Θεού Πατρός, αλλά δεν είναι αυτό το βασικό, είναι ότι θα ακολουθήσουν τον Χριστό. Και πώς μπορεί ο άνθρωπος να ακολουθήσει τον Χριστό, αν απαρνηθεί και συνεχίζει να απαρνείται τον εαυτό του, αν πήρε το σταυρό του και συνεχίζει να τον κρατάει στην πλάτη, και μόνο χωρίς την προσωπικότητά του, απαρνούμενος τον εαυτό του και με το βάρος στην πλάτη της εν Χριστώ ζωής που ο Θεός έχει προγραμματίσει για τον κάθε έναν άνθρωπο, ώστε να περπατάει στα έργα που από καταβολής κόσμου έχει προσδιορισμένα ο Θεός για αυτόν, μόνο με αυτό το περπάτημα, επαναλαμβάνω, όχι με λόγια και με γλώσσα, αλλά με έργο και με αλήθεια, με αυτό το περπάτημα μπορείς να ακολουθήσεις τον Χριστό. Και αν ακολουθείς τον Χριστό, που θα σε οδηγήσει ο Χριστός? Από ευλογία σε ευλογία, από δόξα σε δόξα και εν τέλει στην αιώνια ζωή. Η δεύτερη οικογένεια την οποία εξέλεξε ο Θεός ήταν δύο αρεβωνιασμένα νέα παιδιά. Ο Ιωσήφ εκ του οίκου Δαβίδ και η Μαρία, που το κύριο χαρακτηριστικό της ήταν ένα. Πέραν του ότι ήταν και αυτή στην παρουσία του Θεού, αλλά το κύριο χαρακτηριστικό που την ξεχώριζε ήταν η ταπείνωσή της. Ήταν ταπεινή με επίγνωση. Γι' αυτό όταν επλήστη στο τέλος, όπως θα δούμε, Πνεύματος Αγίου, εκείνο το οποίο μίλησε το Πνεύμα το Άγιο μέσα από το στόμα της για αυτήν, είναι ότι επέβλεψεν επί την ταπείνωση, αλλά δεν τελειώνει εδώ, της δούλης αυτού. Τα βασικά χαρακτηριστικά της Μαρίας και του ανθρώπου τον οποίον ο Θεός εκλέγει για κάτι πολύ μεγάλο, εις δόξα νόμος και έπαινον Θεού Πατρός. Ταπείνωση δουλείας. Δούλος ταπεινός. Δούλος τι σημαίνει? Υπηρετεί τον Κύριο Ιησού Χριστό. Ο Θεός του δίνει αποκάλυψη των μυστηρίων του Θεού. Υπηρετεί τα αδέλφια του, παριστάνει το σώμα του, δηλαδή θυσία ζώσα, Αγία ευάρεστο εις το Θεό. Δεν αγανακτεί, δεν παραπονιέται, δεν κρινιάζει, δεν συστήνει τον εαυτό του.
Κάλαμο συντεθλασμένο δεν συντρίβει. Λινάριον καπνίζων δεν σβήνει. Δούλος του Θεού. Αλλά το βασικό χαρακτηριστικό για την Καινή Διαθήκη είναι να είσαι παιδί Θεού και δούλος Θεού. Παιδί που δουλεύει στον πατέρα σου. Αλλά υπάρχει ο δούλος, ο πιστός, ο φρόνιμος και ο καλός, που είναι ο ταπεινός. Γιατί δεν είναι μόνο στους ταπεινούς ο Θεός δίνει χάρη, αλλά όποιος ταπεινώσει τον εαυτό του, καταπεινώνει τον εαυτό του υπό την κρατεάν χείρα του Κυρίου, αυτόν ο Θεός υψώνει εν καιρό. Υπάρχουν πνευματικοί νόμοι απαράβατοι, αδελφοί. Τώρα να μην αναφερθούμε σε όλους, αλλά ας μείνουμε σε αυτόν μόνο. Ταπεινώθητε υπό την κρατεάν χείραν του Κυρίου και τότε και μόνο τότε θα σε υψώσει ο Θεός με τα πάσης βεβαιότητας εν καιρό. Αλλά για να μπορείς να ταπεινωθείς και η ταπείνωσή σου να μην είναι εξανάγκης, αλλά να είναι με όλη σου την καρδιά, την ψυχή και τη δύναμη και το πνεύμα, θα πρέπει η ταπείνωση να μην εξαρτάται από τις μέρημνες. Ώστε, επαναλαμβάνω, το Λόγο του Θεού, ο οποίος είναι απόλυτος και υπερθαύμαστος. Ταπεινώθητε υπό την καρτέαν χείραν του Κυρίου και ο Θεός θα σας υψώσει στον καιρό το δικό Του, όπως τη Μαρία, όπως την Ελισάβετ, και πάσαν την μέρημναν ημών ρίψατε επ' Αυτόν με απόλυτη βεβαιότητα και πίστη ότι Αυτός φροντίζει για σας. Εάν αυτό δεν το κάνετε, δεν μπορείτε να ταπεινωθείτε. Και αν ταπεινωθείτε χωρίς να έχετε ρίψει πάσαν την μέρημνα, η ταπείνωση αυτή δεν είναι ταπείνωση εξιδίας πρωτοβουλίας και αφιέρωσης, αλλά εξ ανάγκης. Και αυτό το δέχεται ο Θεός. Αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο να είσαι ταπεινός στο πνεύματι από το να είσαι, συγγνώμη, φτωχός στο πνεύματι από το να είσαι φτωχός. Φτωχός στο πνεύματι σημαίνει ότι ο Θεός έχει ευλογήσει, αλλά εσύ παραμένεις πραγματικά ταπεινός. Ο φτωχός είναι εξανάγκης, ταπεινός. Είναι φοβερό το μήνυμα σήμερα. Εξανάγκης ή εξιδίας πρωτοβουλίας, απόφασης και θέλησης. Πώς θέλεις να σου συμπεριφέρεται ο Θεός και να κάνει χάρη στη ζωή σου? Μακάρι να μας δώσει ο Θεός να το καταλάβουμε, όπως το κατάλαβα χτες το βράδυ εγώ. Με ποιο τρόπο θέλεις να βρίσκεις χάρη ενώπιον του Θεού? Εξ ανάγκης, δηλαδή να αναγκάσω το Θεό να με ταπεινώνει, ή εξιδίας θελήσεως, αναγνωρίζοντας ότι το να είσαι ταπεινός προπορεύεται τις δόξεις. Η ταπείνωση προπορεύεται τις δόξεις. Έτσι λοιπόν, να στρέψουμε τώρα το βλέμμα μας στη Μαρία. Μια κοπελίτσα ταπεινή στην Ναζαρέτ, αρβωνιασμένη με τον Ιωσήφ, περιμένει να έρθει ο καιρός να παντρευτούν. Τίποτα το ιδιαίτερο, τίποτα το εξωτερικό για τα μάτια των ανθρώπων. Απολύτως μοναδικό, απολύτως ιδιαίτερο, απολύτως ένδοξο στα μάτια του Θεού. Πόσο να ήταν, 18, 19, 20 χρονών, λέω, δεν ξέρω. Όπως τόσες κοπέλες μέσα στην εκκλησία. Που το χαρακτηριστικό τους ήταν δούλοι Θεού, αλλά ταπεινοί δούλοι Θεού. Αλλιώς, ταπεινοί και δούλοι Θεού. Το ήταν το χαρακτηριστικό της. Και ξαφνικά όλα αλλάζουν. Όλα. Μπροστά της Άγγελος Κυρίου, και μάλιστα ο Αρχάγγελος Γαβρίλ, ο καθήμενος στην παρουσία του Θεού, απεσταλμένος από τον Κύριο.
τρόμαξε, και ποιος δεν τρόμαζε, αλλά ο άγγελος της είπε: «Χαίρε και χαριτωμένη, ο Κύριος μετά σου», και προσέξτε το αυτό, «εσύ η μοναδική ευλογημένη μεταξύ των γυναικών». Τι διάκριση είναι αυτή? Θα τολμούσα ανοήτως να πω, τι προσωποληψία είναι αυτή? Η απάντηση είναι: πόσο πολύ την αγαπάει ο Κύριος. Πόσο πολύ. Η Μαρία τρόμαξε και είπε ο άγγελος: «Μη φοβάσαι, Μαρία», λίγα λόγια, αλλά συγκλονιστικά λόγια. Ο Θεός δεν μιλάει, δεν είναι πολυλογάς, ούτε με προφητικό λόγο, ούτε με συμβουλευτικό λόγο, ούτε... δεν είναι πολυλογάς, αλλά είναι συγκεκριμένος, και ο λόγος του είναι η σφύρα που γκρεμίζει το βράχο. «Μη φοβάσαι, έβρες χάριν από το Θεό». Αυτό είναι το μήνυμα. Βρήκες χάρη από το Θεό. Και εγώ θέλω σήμερα να βρούμε χάρη από το Θεό όλοι μας, αδερφοί. Να βρίσκουμε χάρη από το Θεό, Κύριε μου. Αλλά τα χαρακτηριστικά, είπαμε, είναι ταπεινός δούλος. Δούλος ταπεινός. Είναι διαφορετικό? Διαφορετικό. Ταπεινός και υπηρέτης τον Κύριο. Υπηρετώ τον Κύριο με ταπείνωση. Και τα δύο τα θέλουμε. Έβρες χάρη από το Θεό. Και τι κάνει αυτός ο άνθρωπος? Δεν έχει άποψη, δεν έχει γνώμη, δεν έχει ακούει. Με μεγάλη προσοχή αυτά που θα του πει ο Κύριος. «Ιδού θα συλλάβεις εγκαστρή και θα γεννήσει Σιών, και θέλεις καλέσει το όνομα αυτού Ιησούν. Ούτως θα είναι μέγας, Υιός Υψίστου θα ονομαστεί. Θα δώσει σε αυτόν ο Κύριος ο Θεός των θρόνων Δαβίδ του πατρός αυτού, και θα βασιλεύσει επί των οίκων του Ιακώβης του αιώνας, και της βασιλείας αυτού δεν θέλει είστε τέλος». Ένα της έκανε εντύπωση της Μαρίας: «Θα συλλάβω εγκαστρή». Δεν απιστεί σαν τον Ζαχαρία, που επίσης ο αρχάγγελος Γαβριήλ τον επισκέφθηκε και του είπε: «Εισηκούστησαν οι προσευχές σου και η γυναίκα σου θα συλλάβει αιών, και θα το ονομάσεις και θα είναι μέγας και λοιπά και λοιπά, απεσταλμένος του Κυρίου». Και με απιστία ο Ζαχαρίας είπε: «Πώς θα βεβαιωθώ, πώς θα το γνωρίσω αυτό, πώς θα γίνει αυτό?» Και επειδή με απιστία δεν μπορεί να συνεργαστεί ο Θεός και με τον Ζαχαρία και με την Ελισάβετ, του δίνει τη δυνατότητα να πιστέψει και να ταπεινωθεί με το ζόρι. «Μουγκός θα είσαι, δεν ξαναμιλήσεις, για να καταλάβεις ότι αυτά που σου λέω είναι αλήθεια, και να πιστέψεις». Και έπασε, δεν μπορούσε να μιλήσει. Και βγαίνοντας έξω, πηγαίνοντας στο χωριό του, την έλαβε η Ελισάβετ. Δεν μπορούσε να μιλήσει. Πότε μίλησε? Όταν γεννήθηκε ο Ιωάννης, και μάλιστα όταν διέταξε να ονομαστεί Ιωάννης, ποτασσόμενος στο Λόγο του Θεού. Ο ένας είναι ο δούλος του Θεού, ο Ζαχαρίας, και άλλη είναι η δούλη του Θεού, η Μαρία. Ο Ζαχαρίας με το ζόρι βρίσκει χάρη από το Θεό. Η Μαρία: «Το πιστεύω, Κύριε, αλλά πώς θα γίνει αυτό, αφού εγώ δεν έχω άντρα? Είμαι αρεβωνιασμένη, δεν είμαι παντρεμένη». Και χαίρεται ο Θεός με την πίστη της Μαρίας και με την απορία της Μαρίας. Άλλο απιστία, άλλο απορία. Πιστεύω, αλλά δεν μπορώ να το καταλάβω. Δεν γίνεται αυτό, η απιστία. Δύο τελείως διαφορετικές προσωπικότητες που μας παρουσιάζει ο Θεός σήμερα. Και ο άγγελος, όπως και στον Ζαχαρία με το ζόρι του εξηγεί, έτσι και στη Μαρία με χαρά της εξηγεί. Ο Θεός θέλει να σε διδάσκει για να σε κατευθύνει με χαρά ή με λύπη.
Με χαρά είναι, πιστεύω κατά πάντα σε ό,τι λέει και υπακούω. Με λύπη είναι, δεν καταλαβαίνω και γι' αυτό δεν υπακούω. Αλλά πρέπει να υπακούσεις και θα σε αναγκάσει να υπακούσεις. Και της λέει και κάτι που είναι πάρα πολύ σοβαρό. Επειδή δεν είναι τίποτα δύνατον στο Θεό, εσύ θα συλλάβεις εγκαστρή και θα γεννήσεις, καθώς το Πνεύμα το Άγιο θα έρθει επάνω σου και θα συλλάβεις εγκαστρή δια Πνεύματος Αγίου. Αλλά μάθε κιόλας η συγγενή σου η Ελισάβετ η Γριούλα, η στήρα, είναι και περιμένει μωρό. Δεν αμφισβήτησε, δεν είπε τίποτα, παρά μόνο είπε αυτό που θέλει ο Θεός να λέμε. Γέννητο είσαι με κατά το θέλημά σου. Ας γίνει το θέλημά σου στη ζωή μου. Γεννηθεί το θέλημά σου ως τον ουρανό και επί της γης. Μόνο το θέλημά σου θέλω να γίνεται στη ζωή μου. Έφυγε ο άγγελος, τέλειωσε η αποστολή του Γαβριήλ. Τώρα είναι η αποστολή του Ζαχαρία και της Μαρίας. Η Μαρία φεύγει τρεχάλα και πάει στην ορεινή να δει τη συγγένειά της. Και καθώς τη χαιρετάει από μακριά την Ελισάβετ, ο Θεός εκπληρώνει τις υποσχέσεις του προς τον Ζαχαρία. Επλήστη Πνεύματος Αγίου και σκύρτησε δια Πνεύματος Αγίου το βρέφος στην κοιλιά της, όπως είχε πει ο άγγελος στον Ζαχαρία, ότι θα πλυστεί Πνεύματος Αγίου εκ κοιλίας μητρός ο Ιωάννης. 6 μηνών επλήστη Πνεύματος Αγίου ο Ιωάννης κατά το λόγο του Κυρίου. Και αρχίζει τώρα η Μαρία, κοιτάξτε, πιστεύει, αλλά πρέπει κάποιος να τη βοηθήσει να ενισχυθεί η πίστη της. Και πλυστήσα Πνεύματος Αγίου, λέει πράγματα που κανείς δεν ξέρει, μόνο η Μαρία. Ευλογημένη η εν γίνεξη και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου. Ακούτε τι ακούει η Μαρία τώρα, από τη θεία της, τη συγγενή της. Ξέρει όμως ότι είναι δια Πνεύματος Αγίου. Και πόθε με τούτο να έλθει η μήτυρ του Κυρίου μου προς με, διότι δου καθώς ήλθεν η φωνή του ασπασμού σου εις τα ότα μου, εσκύρτησε να γαλιάσει το βρέφος μου εν τη κοιλία μου. Επλήστη Πνεύματος Αγίου 6 μηνών στην κοιλιά της μάνας της, της μάνας του ο Ιωάννης. Και η προτροπή του Πνεύματος του Αγίου που είναι για όλους μας. Μακαρία η πιστεύσασα, διότι σε αυτήν θα γίνει εκπλήρωσης των λαληθέντων προς αυτήν παρακυρίου. Αν ευπίστεως, κανείς δεν μπορεί να ευαριστήσει τον Κύριο και κανείς δεν μπορεί να απολαύσει τις επαγγελίες του Πατρός. Είτε τις γεγραμμένες στο Λόγο του Θεού που είναι για όλους μας, είτε τις επαγγελίες της επιμέρους στον κάθε έναν ξεχωριστά που έχει δώσει, δίνει και πρόκειται να δώσει ο Θεός. Μόνο διαπίστεως. Και τώρα συμβαίνει αυτό που έχει προφητεύσει ο Θεός, ο άγγελος και τη Μαρία. Πληρούται Πνεύμα του Αγίου η Μαρία. Μεγαλύνει η ψυχή, δηλαδή το Πνεύμα το Άγιο. Με το σώμα της Μαρίας. Μεγαλύνει η ψυχή μου των Κύριων και εγαλίασε το Πνεύμα μου στον Θεό τον Σωτήρα μου, διότι επέβλεψε επί την ταπείνωση της δούλης αυτού. Και καθώς την επισκέπτεται το Πνεύμα του Άγιο και την πληρώνει, συλλαμβάνει η Μαρία. Και καθώς συλλαμβάνει, εκφράζεται το Πνεύμα του Άγιο. Διότι από τώρα, από αυτή τη στιγμή, θα με μακαρίζουν όλες οι φυλές της γης. Εκείνη τη στιγμή έγινε σύλληψη. Και εκείνη τη στιγμή φανερώνει το Πνεύμα του Άγιο. Ποια είναι η στιγμή? Της πλήρωσης του Πνεύματος του Αγίου. Γιατί πίστεψε, όχι μόνο στα λόγια του αγγέλου, αλλά πιο πολύ ακόμα στα λόγια του Θεού δια του Ιησού Χριστού εν Πνεύματι Αγίω.
και ήρθε η εκπλήρωση της υπόσχεσης του Θεού, του Λόγου του Θεού. Και τώρα πια υπάρχει δοξολογία. Μετά την εκπλήρωση του Λόγου του Θεού, αυτό που βγαίνει δια Πνεύματος Αγίου είναι δοξολογία. Έκαμε μεγαλεία ο δυνατός, Άγιον το όνομα αυτού, το έλεος αυτού εις γενεάς και γενεών επί πάντα στους φοβουμένους αυτών, ενήργησε κρατεός. Ποιος τα λέει αυτά τώρα? Ο παράκλητος, το Πνεύμα της Αληθείας. Μετά την εκπλήρωση του Λόγου του Θεού προς το κοριτσάκι το ασήμαντο, αλλά ταπεινή δούλη αυτού, αλλά δούλη του Κυρίου με ταπείνωση, το Πνεύμα το Άγιο δοξάζει το Θεό. Τι ωραία που είναι να δοξάζεται ο Θεός δια Πνεύματος Αγίου στη ζωή μας. Και πόσο τραγικό είναι να έχεις το Πνεύμα το Άγιο να το λυπείς και να μην μιλάει. Πόσο τραγικό είναι. Να σου μας έχει δώσει ένα τόσο φοβερό δώρο και εμείς να λέμε άλλα λόγια, να αγαπιόμαστε. Ο Θεός να μας φυλάει, αδερφοί. Και όλο το μυστικό ένα είναι. Ταπείνωσης της δούλης αυτού. Ταπεινός δούλος. Και ποιος είναι ο δούλος του Θεού τώρα? Ταύτα μελέτα εις ταύτα μένε και η προκοπή σου θα είναι φανερή σε όλους τους ανθρώπους. Ερευνάς το Λόγο του Θεού για να μένεις το Λόγο του Θεού. Και ο Θεός σε υψώνει. Και όταν σε υψώθησε ο Θεός, πρόσεχε στον εαυτό σου πρώτον από την υπερηφάνεια. Ο μεγάλος κίνδυνος όταν μας ευλογεί ο Θεός. Τώρα έμαθα, τώρα ξέρω, τώρα μπορώ, τώρα είμαι. Και ο δεύτερος μεγάλος ή μεγαλύτερος κίνδυνος και στη διδασκαλία, η πλάνη. Αυτά τα δύο δεν μπορεί να κάνει τίποτα άλλο ο διάβολος με τον άνθρωπο τον οποίο ευλογεί ο Θεός, ή να τον φουσκώσει και να πει εγώ είμαι φιλοπρωτεύων, ή να τον πλανήσει και να πει εγώ ξέρω καλύτερα από σένα. Ο Θεός να μας φυλάει. Ο Θεός να μας φυλάει. Τώρα είναι το κρίσιμο σημείο αν θα γίνεις δούλος ταπεινός. Αν επιμένεις να προσέχεις τον εαυτό σου στην ταπείνωση και στη διδασκαλία στην πλάνη, τότε θα έχεις όλη αυτή την ευλογία που έχει ο δούλος του Θεού, ο πιστός, ο φρόνιμος και ο αγαθός. Και τον εαυτό σου θα σώσεις, αλλά και πάντα τους ακούοντας σε θα σώζεις εσύ. Δια της καθαρότητος των χειρών σου θα σώζονται και οι μη αθώοι. Και αυτό, αγαπημένα μου αδέλφια, επειδή είμαστε άνθρωποι που έχουμε συγγενείς, έχουμε φίλους, να το ζητήσουμε από το Θεό. Δια της καθαρότητος των χειρών σου θα σώζεις και τον μη αθώο. Με την προϋπόθεση, με μία προϋπόθεση, να επιβλέψει ο Θεός στην ταπείνωση της δουλείας σου. Να επιβλέψει ο Θεός στην υπηρεσία σου με ταπείνωση. Και από εκεί και πέρα ο Θεός κάνει πράγματα απίστευτα. Δεν μπορεί να τα συλλάβει ανθρώπινος νους, δεν μπορεί να τα προβλέψει, και όταν αρχίζουν και εκδηλώνονται δεν μπορεί να τα πιστέψει. Το μόνο που κάνει είναι να λέει δόξα. Και το καλύτερο από όλα που μας προτείνει ο Θεός σήμερα είναι να δοξολογούμε δια Πνεύματος Αγίου τον Παντοδύναμο Θεό. Αμήν.